Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το κόστος από την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την βραχυπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους θα περάσει απευθείας στους Έλληνες φορολογούμενους, δήλωσε ο επικεφαλής του ESM, Klaus Rengling, στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Και νέα εμπόδια στις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης πριν το τέλος του 2016 θέτει η Γερμανία. Η δεύτερη αξιολόγηση για την Ελλάδα χρειάζεται προφανώς χρόνο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου μπορούν οι κάτοχοι γεωταχή να ενημερωθούν για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, καθώς δεν θα αποσταλούν ειδοποιητήρια για δεύτερη χρονιά φέτος. Τα εκτυπωμένα τέλη μπορούν να πληρωθούν σε οποιαδήποτε τράπεζα, ελτά ή εναλλακτικά μέσω web banking μέχρι το τέλος του έτους. Τα McDonald's ανταγωνίζονται τα Starbucks στη μάχη του καφέ. Μέσα στο 2017 η εταιρεία θα αγοράζει αποκλειστικά τους κόκκους από βιολογικές καλλιέργειες, μιμούμενη τη στρατηγική των Starbucks, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει πελάτες με υψηλής ποιότητας προϊόντα. Γιατί σίγουρα τα McDonald's δεν είναι και η πρώτη επιλογή για τους λάτρες του καφέ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει σε 629,39 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,10% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.